Στα βουνά στα βορειοδυτικά της Αυστρίας, κοντά στο Σάλσμπουργκ, υπάρχει ένας απέραντος φυσικός χώρος, η κοιλάδα Απτενάου. Διασχίζεται από τον ποταμό Λάμερ και κυριαρχούν οι ορεινοί Ονγιτένεν, Σάλτκαμερτζάτ και Ντάφσταϊν. Σε αυτό το περιβάλλον που του έδωσε το όνομα του, το άλογο Απτενόερ αναπτύχθηκε φυσικά από 100 φοράδες. Αυτά τα άλογα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ικανά στην κίνηση στα βουνά, ήταν κάποτε απαραίτητα για τη μεταφορά βαρέων φορτίων, πριν από την εμφάνιση των μηχανοκίνητων οχημάτων. Το Απτενόερ δεν είναι μια ράτσα, αλλά ένας τύπος του Νόρικ άλογο. Προέρχεται από τη διασταύρωση μεταξύ των Αρδενών και του Βουργουνδικού αλόγου, στη συνέχεια επηρεάστηκε από το Ναπολιτάνικο και το καθαρό αίμο Ισπανικό άλογο. Για να του δώσουμε μια πιο εκλεπτισμένη μορφολογία, θα διασταυρωθεί τον 19ο αιώνα με τον Νορμανδικό άλογο, τον κόλπο του Κλίβελαν, το Χόλσταϊν, το Ουγγρικό άλογο Έλξης, το Κλάιντελ και το Όλντενμπουργκ. Το Απτενόερ είναι ένα μάλλον κοντόχοντρο και μικρό άλογο. Χαριτωμένο και ρευστό στις κινήσεις του, έχει χαμηλό κέντρο βάρους που του χαρίζει απίστευτη ισορροπία. Το χρώμα του τριχώματος του είναι γενικά καστανί ή μαύρο και σπανιότερα κυλιδωμένο. Έχει ύψος από 1 μέτρα 44 έως 1 μέτρα 53 και μέσο βάρος 600 κιλά. Το άλογο Απτενόερ έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλού αλόγου σε σέλα, ωστόσο είναι πιο ήρεμο και έχει πιο πυθύνιο ταμπεραμέντο από το δεύτερο. Ζώντας ελεύθερα στα βουνά του στην Αυστρία, το Απτενόερ λαμβάνει αλάτι μία φορά την εβδομάδα, προκειμένου να μην γίνει ξανά εντελώς άγριο. Αναγνωρισμένο ως εξαιρετικό ορειβατικό άλογο, το Απτενόερ είναι ιδανικό για να τραβάει βαριά φορτία και να κινείται σε ορεινό ή ανώμαλο έδαφος. Δυστυχώς, το Απτενόερ είναι όλο και πιο σπάνιο. Στην πραγματικότητα, το 1939 το κοπάδι ήταν 178 άτομα, σήμερα έχουν απομείνει λιγότερα από 100.